Κύριε Κατσότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το νομοσχέδιο για νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε σε νομοσχέδιο του ΚΚΕ να καταλήξει, γιατί η κυβέρνηση αποδέχτηκε όλες τις προϋποθέσεις που βάζατε. Κοιτάξτε, εμείς δεν παίξαμε με το δικαίωμα των αποδήμων να ψηφίζουν από την αρχή και δεν κάναμε, πώς το λένε, προτάσεις τέτοιες οι οποίες θα τουλάχιστον θα δυσκολέψει. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε με τις προτάσεις να υπάρχουν ενιαίοι όροι και κανόνες προκειμένου πράγματι και να μην αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα, αλλά και η δυνατότητα σε αυτούς που δουλεύουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό να δοθεί να ψηφίζουν στα εκλογικά κέντρα που θα γίνουν στον τόπο διανομής τους. Με βάση αυτά που συζητήθηκαν και στη χθεσινή επιτροπή, τελικά το ΚΚΕ έχει φτάσει σε ένα σημείο να συμφωνήσει με το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Κατσότη, ή ακόμη έχει ενστάσεις? Προς το παρόν, καταρχήν πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα φέρει η κυβέρνηση. Mm. Δεν είναι. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, αν πράγματι μέσα από το ίδιο την αναθεώρηση του συντάγματος θα επιχειρήσει να βάλει αυτούς τους όρους, γιατί είναι και συνταγματικοί όροι που θα πρέπει να διασφαλιστούν, να το πω έτσι, με αυτούς τους όρους που έγινε η συζήτηση. Αλλιώς μπορεί μέσα από το Σύνταγμα να πούνε άλλα πράγματα. Και όλα αυτά θα τα περιμένουμε. Το ΚΚΕ δεν έχει ομοφωνήσει, όπως λένε. Βεβαίως κρατά ότι η συζήτηση έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Αυτά να τα δούμε και κρατά. Όταν εννοείτε εσείς, τι περιμένετε δηλαδή στην πρόταση για το άρθρο 51 που πρέπει να αλλάξει για την ψήφο των αποδήμων, να εξαλειφθεί εντελώς το θέμα της επιστολικής ψήφου, να υπάρχουν κάποιες ρητές διευκρινήσεις για το πώς θα γίνει? Βέβαια, σε αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Το έχουμε πει από την αρχή ότι η επιστολική ψήφος για μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Γι' αυτό θα πρέπει να βγει από το λεξιλόγιο όλων των υπόλοιπων δυνάμεων, γιατί δεν διασφαλίζεται τίποτα μέσα από την επιστολική ψήφο. Διασφαλίζεται, να το πω έτσι, η γνησιότητα της θέλησης. Να με συγχωρείτε, το αν η επιστολική ψήφος παραμείνει ως διατύπωση στο Σύνταγμα για το μέλλον και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις να γίνει, γιατί θα πρέπει να απαλληφθεί από τώρα? Εντάξει, ποιες προϋποθέσεις να υπάρχουν? Ήδη την επιστολική ψήφο, να σας πω, δεν την αποκαλούν τα συνδικάτα. Γιατί έχει φανεί μέχρι τώρα ότι δεν διασφαλίζει με κανέναν τρόπο την γνησιότητα, να το πω έτσι, της θέλησης του αυτού που ψηφίζει. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσει και θα πρέπει αυτοί οι όροι που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα στη συζήτηση που έχει γίνει για το θέμα της ψήφου να γίνουν αποδεκτοί και να γίνουν όροι, ενιαίοι κανόνες, οι οποίοι θα ισχύουν από τούτο και στο εξής. Θα επιμείνω λίγο, γιατί η επιστολική ψήφος αναφέρεται ήδη στο Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται, που σημαίνει... Εντάξει, είναι τώρα ένα θεώρημα του Συντάγματος. Η καλή πρόθεση να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε είναι και αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι η καλή πρόθεση που υπάρχει για να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα της ψήφου του αποδημιουργισμού στον τόπο διαμονής, είναι και αυτό το ζήτημα της επιστολικής ψήφου που... Αυτό που θέλω να καταλάβω, αυτό που θέλω να καταλάβω είναι ότι αν αυτό είναι κόκκινη γραμμή για σας, είναι απαράβατος κανόνας, αν δεν απαλληφθεί η λέξη επιστολική ψήφος μέσα από το άρθρο 51 παράγραφος 4. Το έχουμε θέσει από την αρχή και το θέσαμε και λέμε ότι μπορεί να βρεθεί και μια συμφωνία, να το πω έτσι, στη συζήτηση μέχρι τώρα. Δεν πρέπει να χαλάσει αν δεν γίνει αποδεκτή αυτό το πράγμα. Ναι. Εμείς κρατούμε βέβαια και την επιφύλαξή μας συνολικά για το τι θα φέρει η κυβέρνηση. Όταν θα έρθει, θα τοποθετηθούμε αν θα ψηφίσουμε τελικά το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση ή αν θα κρατήσουμε πάλι επιφυλάξεις. Άρα το κρίσιμο θέμα ουσιαστικά, γιατί η κυβέρνηση είναι, φαντάζομαι θα φέρει ένα νόμο που συμφωνήσατε, το κρίσιμο θέμα είναι η πρόταση αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου που θα κρίνει και την τελική σας στάση, δεν είναι? Ναι, αυτό λέμε. Η υποστηρική ψήφο για μας δεν είναι αποδεκτή. Το έχουμε πει και το λέμε και τουλάχιστον μέσα στο Σύνταγμα θα πρέπει να τεθούν αυτοί οι ενιαίοι όροι και κανόνες που έχουν συζητηθεί και έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα για το θέμα, κύριε Κατσότη, είναι ότι το ΚΚΕ σε όλη αυτή τη διαδρομή έβαζε συνεχώς προϋποθέσεις για το πώς πρέπει να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Η ουσία πάντως είναι ότι τους υποβάλλουμε σε μια γραφειοκρατική διαδικασία αρκετά κουραστική. Δηλαδή πρέπει να είναι 35 χρόνια για να το αποδείξουν. Πρέπει να έχουν μια παραμονή 2 χρόνια στην Ελλάδα και δεν καταλαβαίνουν τι νόημα έχει αυτό. Να έχουν παραμονή ενδιαμέσως 2 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πρακτική που υπάρχει παντού. Και σε όλες τις χώρες Ευρώπης υπάρχει αυτή η πρακτική. Ότι θα υπάρχει όριο
λοιπόν, το οποίο απουσιάζει κάποιος από τη χώρα του. Και βεβαίως εδώ, για να μπορείς να πεις ότι εδώ έχει ένα δέσιμο με τη χώρα, θα πρέπει να έχει σε αυτά τα χρόνια μια παρουσία στη χώρα μας, να φορολογείται εδώ, να έχει περιπτωτικά στοιχεία, να έχει ένφια, να καταλαβαίνει δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζεται πώς επιδρά στην ίδια τη ζωή του. Αν λοιπόν κάποιος δεν έχει τίποτα στην Ελλάδα, λοιπόν, δεν ξέρει τι θα πει ένφια, δεν ξέρει τι θα πει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων που αυτές τις μέρες το συζητάμε τώρα εδώ, ήδη σήμερα στην Ολομέλεια συζητιέται, δεν ξέρει τι θα πει οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, δεν ξέρει τι θα πούν όλα αυτά που ακολουθεί η κυβέρνηση, τι ψήφο να κάνει. Μάλιστα. Τι θα εκφράσει δηλαδή, τι θα εκφράσει. Μάλιστα. Ποια αντίθεση και ποια συμφωνία. Ωραία, είστε σαφείς. Μάλιστα, να δούμε, να περιμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κύριε Κατσότη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.